πρόσκληση και είναι χαρά μου να μπορέσω να μοιραστώ κάποιες από τις γνώσεις μου στο αντικείμενο. Καταρχάς να σας πω ότι το WebEx είναι προϊόν μιας εταιρείας που ονομάζεται Cisco. Cisco είναι ένας κολοσσός, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που παράγει δικτυακό εξοπλισμό στον κόσμο. Το 80% του αυτό που λέμε ίντερνετ βασίζεται σε μηχανήματα Cisco. Συνεπώς δεν είναι κάποια εταιρεία που απλά βρέθηκε τυχαία. Από ό,τι έχω διαβάσει επίσης, η Cisco τον περασμένο Μάρτιο προσφέρθηκε να παρέχει δωρεάν αυτό το σύστημα teleconference, δηλαδή τηλεδιάσκεψης, στο οποίο μπορεί κάποιος να μπει με τον υπολογιστή του, με την κάμερα και να δει, να είναι μέσα σε μια ομάδα και να κάνει μια τηλεδιάσκεψη, ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτό από τα σχολεία. Αυτό το σύστημα φαίνεται να λειτουργήσε το Μάρτιο με κάποια προβλήματα. Αυτό όμως που συνέβη κατά την κοινή γνώμη την περασμένη Δευτέρα, που ήταν η πρώτη μέρα της τηλεκατάρτισης, ήταν ότι σε αυτό το σύστημα στις 8 και 20 το πρωί, που θεωρητικά ξεκινάνε τα μαθήματα, περίπου 500.000 μαθητές και ας πούμε και περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί προσπαθήσαν να μπουν ταυτόχρονα. Και κάποια στιγμή το σύστημα αυτό νομίζω ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ανέφερε η Cisco κάποια στιγμή τη Δευτέρα ότι υπήρχε όντως κάποιο τεχνικό πρόβλημα στον σερβερ που υποστηρίζει την Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται από ό,τι μπορεί να τσεκάρει ο καθένας αυτό με κάποιες τεχνικές γνώσεις, βρίσκεται στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Ναι. Οπότε δημιουργήθηκε αυτό το θέμα, το οποίο από ό,τι κατάλαβα λύθηκε. Θα προσπαθήσω όμως να σας δώσω μια αναλογία για να καταλάβετε τι συνέβη. Θεωρείτε, να σας ρωτήσω κάτι, θεωρείτε δηλαδή ότι από την μαζική είσοδο στο σύστημα, στην πλατφόρμα της WebEx δημιουργήθηκε αυτό το θέμα? Ναι, φαντάζομαι πως αυτός είναι ο βασικός λόγος. Θα σας δώσω μια αναλογία για να καταλάβετε. Αν αύριο όλοι οι κάτοικοι της Κομωτινής αποφασίσουν ότι στις 8 η ώρα το πρωί θα πάνε για καφέ στη Μαρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι αφενός θα μπλοκάρει ο δρόμος και αφετέρου δεν θα υπάρχουν. Πώς θα πιούνε καφέ όλοι αυτοί, αφού δεν θα υπάρχει η απαραίτητη τα μαγαζιά να μπορέσουν να τους εξυπηρετήσουμε. Αντιλαμβάνεστε την αναλογία. Συνεπώς, αρκετές χιλιάδες. Κατά τη γνώμη μου, αυτό πρέπει να γίνει είναι ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτά τα συστήματα να μπορέσουν να αναβαθμιστούν για να υποστηρίξουν όλη αυτή τη διαδικασία και να δοκιμαστούν και να τσεκαριστούν. Εκτιμώ ότι αυτό δεν έγινε. Οπότε όταν προέκυψε το πρόβλημα τη Δευτέρα, φαντάζομαι ότι η εταιρεία έκανε τις ανάλογες κινήσεις για να μπορέσει να αυξήσει αυτούς τους πόρους που χρειάζεται το σύστημα ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι. Όταν κάποιος κάνει τηλεδιάσκεψη, χρειάζεται μια γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ. Θεωρητικά έχουμε όλοι στο σπίτι μας κάποιες γραμμές ADSL και 24, 50, 100, 200, διάφορες ταχύτητες που κυκλοφορούν. Το 24 είναι το πιο must συνήθως για οικιακή χρήση. Αυτό όμως δεν είναι. Καταρχάς δεν είναι οι πραγματικές ταχύτητες αυτές. Το πώς συγχρονίζει ο εξοπλισμός μας, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που το επηρεάζουν. Πρώτον. Και ο δεύτερον, αν ας πούμε στο σπίτι έχουμε δύο υπολογιστές που μπαίνουν ταυτόχρονα στο WebEx και κάποιος άλλος είναι στη τηλεόραση και βλέπει μια ταινία στο Netflix, αυτό αυτόματα μειώνει την διαθέσιμη ταχύτητα. Αν επίσης αυτός που θέλει να μπει είναι σε μια απομακρυσμένη περιοχή, σε ένα χωριό που η ταχύτητα δεν είναι τόσο καλή, αυτό αυτόματα επίσης δημιουργεί προβλήματα. Οπότε είναι ένας συνδυασμός παραγόντων ο οποίος οδήγησε σε αυτό το πρόβλημα. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι. Τι λόγοι κατά τη γνώμη μου. Δεν έχει να κάνει με έναν κακό σχεδιασμό όλο αυτού του πράγματος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι στο σπίτι μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά, που το ένα είναι στο γυμνάσιο και το άλλο στο λύκειο. Πόσους υπολογιστές πρέπει να έχει αυτή η οικογένεια για να κάνει αυτό το πράγμα? Πρέπει να έχει δύο υπολογιστές. Συνήθως έχουν έναν, από όσο γνωρίζω. Ο μέσος όρος έχει έναν και υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες που δεν έχουν κανέναν. Αυτό. Ωραία. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Δεν είναι εύκολο. Να σας πω ένα άλλο. Για να πάω στο κομμάτι το παιδαγωγικό κομμάτι. Γιατί αυτό είναι η δουλειά μου. Ασχολούμαι με την ψηφιακή παιδαγωγική αρκετά χρόνια τώρα. Το να πάρεις και να πεις ότι εγώ θα πάρω μια τάξη, μια παραδοσιακή διδασκαλία που γίνεται στην τάξη, και απλά θα τη μεταφέρω μέσα από ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης στο διαδίκτυο, δεν είναι καθόλου καλή πρακτική. Δεν λειτουργεί. Έχει αποδειχθεί
από την έρευνα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αποδοτικό. Να σας πω, αν βάλετε έναν μαθητή να κάτσει 4 ώρες μπροστά σε μία οθόνη, όχι ένα μαθητή, οποιοςδήποτε από εμάς, αν κάτσει μπροστά σε 4 ώρες σε μία οθόνη και να παρακολουθεί μία τηλεδιάσκεψη, θα βαρεθεί. Θα κάνει μήνυμα, θα χαμηλώσει το παράθυρο και θα αρχίσει να χαζεύει στο ίντερνετ. Ενώ η κάμερα θα δείχνει ότι κοιτάει την οθόνη του προσεκτικά. Όλο αυτό το πράγμα, για να μπορέσει να λειτουργήσει, θέλει ένα πολύ καλύτερο παιδαγωγικό σχεδιασμό. Αυτό που εγώ, αν θέλετε, βλέπω είναι ότι ενώ υπήρχε χρόνος να γίνουν κάποια πράγματα το καλοκαίρι, από το Μάιο που κλείσανε τα σχολεία μέχρι και τώρα, ίσως δεν σκεφτήκαμε ότι θα έχουμε δεύτερο κύμα, θα έχουμε δεύτερο lockdown. Δεν έγινε κάποιος εργαδιασμός. Θα διαφωνήσω λίγο εδώ μαζί σας, γιατί ο Πρωθυπουργός μας έλεγε από την πρώτη μέρα ότι προσέξτε, γιατί τον Οκτώβριο με Νοέμβριο θα υπάρξει δεύτερο κύμα. Οπότε θεωρώ ότι γνώριζαν αυτοί πιο καλύτερα από εμάς ότι υπάρχει η μεγάλη πιθανότητα για δεύτερο lock. Πιθανόν, αλλά να σας πω κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, και δεν θα μπω εγώ στην κουβέντα το αν γνώριζαν. Εγώ θα σας πω το εξής. Η τεχνολογία είναι εδώ και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Καταρχάς, δεν είναι πανάκια. Η τεχνολογία, ο τρόπος που τη χρησιμοποιείς, θα σε βοηθήσει να κάνεις τη δουλειά σου καλύτερα ή μπορεί να σε δυσκολεύσει τη ζωή σου. Δεν είναι η τεχνολογία που μας οδηγεί. Η τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε για να κάνουμε καλύτερη τη δουλειά μας, είτε αυτό λέγεται εκπαίδευση, είτε αυτό λέγεται ηλεκτρονικό εμπόριο, είτε λέγεται το ραδιόφωνο που κάνετε εσείς. Ωραία. Εγώ δηλαδή μπορώ να ακούσω το ραδιόφωνο σας από το γραφείο μου στην Αθήνα, γιατί χρησιμοποιείτε το ίντερνετ για να κάνετε stream, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Άρα είναι ο τρόπος. Καταρχάς, επίσης θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Δεν φταίνει η εκπαιδευτική. Ξέρετε κάτι. Αν πάρεις έναν εκπαιδευτικό και του πεις κάτι σε μία οθόνη και σχεδίασε ένα τέτοιο πράγμα, είναι πολύ λογικό να μην ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Για να μπορέσει κάποιος να μπει στις διαδικασίες της ψηφιακής παιδαγωγικής, της εξαποστάσεως εκπαίδευσης κλπ., πρέπει να εκπαιδευτεί, πρέπει να μάθει. Δεν είναι κάτι που, επειδή είμαι πολύ καλός στην τάξη, σημαίνει αυτόματο ότι θα είμαι και πάρα πολύ καλός εκπαιδευτής online. Ναι. Άρα υπάρχει και εκεί μια... Άκουσα ότι γίνανε κάποια σεμινάρια, γίνανε κάποιες προσπάθειες, αλλά αυτό θέλει, ξέρετε, θέλει και χρόνο. Χρειάζεται χρόνο και εκπαίδευση και επανάληψη προκειμένου να βελτιωθεί και να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα. Ακριβώς, και χρειάζεται, ξέρετε, να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους το πώς θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Υλοποιώ ένα πρόγραμμα που λέγεται Digital Pedagogy Cookbook, το οποίο έχουμε σχεδιάσει εδώ στην εταιρεία μου, το οποίο ακριβώς έρχεται να απαντήσει σε αυτό. Πώς εγώ θα δημιουργήσω συνταγές, χρησιμοποιούμε την αφηρημένη έννοια της συνταγής, για να βοηθήσω έναν εκπαιδευτή, χρησιμοποιώντας αυτές τις συνταγές, να μπορέσει να εφαρμόσει αντίστοιχες μεθόδους μέσα στην τάξη, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Ξέρετε, πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα. Πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να ενδυναμώσουμε τους εκπαιδευτές για να μπορέσουν να παρέχουν καλύτερα το έργο τους. Επίσης, να πω και κάτι άλλο που ξέχασα να αναφέρω. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτό που λέγεται σύγχρονη, δηλαδή είμαι την ίδια στιγμή μπροστά σε μια κάμερα, σε ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης και μιλάω με τον εκπαιδευτή, ή σε αυτό που λέγεται ασύγχρονη, που χρησιμοποιώ πλατφόρμα, βλέπω το ψηφιακό μου, το εκπαιδευτικό μου υλικό, επικοινωνώ, κάνω ερωτήσεις, αλλά δεν είμαι live εκείνη τη στιγμή. Ποια είναι η βέλτιστη λύση κατά περίπτωση, είναι μια μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα όμως δεν είναι καλό να χρησιμοποιούμε μόνο το ένα ή μόνο το άλλο στην προκειμένη περίπτωση. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό το πράγμα. Το να βάλω μαθητές να καθίσουν μπροστά σε μια οθόνη 6 ώρες, προσπαθώντας να προσομοιώσω μια τάξη, όντας αυτοί οι μαθητές στο σπίτι τους, νομίζω ότι είναι ελάχιστα αποδοτικό, έως καθόλου. Θα έπρεπε συνεπώς να σχεδιαστούν διάφορες έξυπνες δραστηριότητες και λύσεις, ώστε αυτός ο μαθητής, αφενός να μπορεί να κάνει πράγματα στο σπίτι, να επικοινωνεί με τον εκπαιδευτή, με τον δάσκαλό του, κάποιες συγκεκριμένες ώρες την ημέρα, να μπορεί να λύνει απορίες κλπ. Αλλά θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα χωρίς να χρειαστεί να είναι μπροστά σε μια οθόνη, να κοιτάει και να ακούει τον δάσκαλό του. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις που θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο και δεν νομίζω ότι είναι σκοπός της κουβέντας αυτής που κάνουμε να τις αναλύσουμε. Πάντως νομίζω ότι χρειάζεται πολύ πολύ καλύτερος σχεδιασμός σε όλο αυτό το πράγμα. Και επίσης να προλαμβάνουμε λίγο και τις εξελίξεις. Υπάρχουν δηλαδή, τεχνολογία εξελίσσεται, υπάρχουν καινούργια πράγματα. Χθες για παράδειγμα μιλούσα σε κάποιο online
conference που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Βρέμης σχετικά με το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Υλοποιούμε τρία σχετικά έργα αυτή τη στιγμή στην εταιρεία μου και βλέπουμε ότι γίνονται απίστευτα πράγματα σε αυτό το τομέα. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να μείνουμε πίσω εμείς σαν χώρα. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να κάνουμε. Να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι και να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά για να μην. Πολύ ενδιαφέροντα. Ακούμε πάρα πολύ προσοχή. Πραγματικά είναι ένα άγνωστο αντικείμενο και για μας και χαιρόμαστε που ένας συντοπίτης μας γνωρίζει τόσα πολλά πράγματα και κάνει τόσα πολλά πράγματα. Οπότε μπορεί να μεταλαμπαδεύσει έστω και ένα μικρό κομμάτι των γνώσεών του μέσω του ραδιοφωνικού μας σταθμού στους ακροατές μας, δίνοντάς μας έτσι και μια τροφή για σκέψη και να τα δούμε λίγο και εμείς διαφορετικά και να τα σχολιάζουμε διαφορετικά. Μάλιστα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Όποτε θέλετε, μπορώ να βοηθήσω και να προσπαθήσω να ενημερώσω και να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους με τις γνώσεις μου. Σαφώς και είμαι πάρα πολύ ανοιχτός σε αυτό. Είναι χαρά μου. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, κύριε Μπικιαρίδη. Θα βάλουμε μια άνω τελεία λοιπόν σε αυτό το πρώτο ραντεβού μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι έχετε στο άμεσο μέλλον σαν στόχο, σαν δουλειά και με χαρά να σας ξαναφιλοξενήσουμε προκειμένου να σιγά σιγά να στείνουμε και εμείς το ακροατήριό μας να μπαίνει σε αυτήν εδώ τη νέα μορφή εκπαίδευσης και όχι μόνο εκπαίδευσης, γιατί αυτά που λέτε δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εκπαίδευση αλλά έχουν να κάνουν και με τον επαγγελματικό κόσμο που πρέπει να βάλει πιο ουσιαστικά το ίντερνετ μέσα στην ζωή του και όχι μόνο να facebookάρει και να instagramάρει. Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά και εσείς. Και εσείς να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας, γεια σας.